Γεια σας. Το Athens Technologies για μία ακόμη φορά πρωταγωνιστεί και μπλέκεται ενεργά σε όλα τα τεχνολογικά δρόμενα. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα κινητό της εταιρείας BlackBerry πολλαπλών δυνατοτήτων. Πάμε να δούμε μαζί όλες τις λειτουργίες αναλυτικά. Η οθόνη που μας προσφέρει είναι στις 2,4 ίντσες. Είναι έγχρωμη TFT με ανάλυση 480x360 pixels. Έχει τεχνολογία SurePress όπως και αισθητήρα φωτός με επιλεγόμενο μέγεθος γραμματοσειράς. Βλέπουμε εδώ στην αρχική μας οθόνη τις επιλογές που μας δίνει. Πατώντας το κουμπάκι εδώ, το μεσαίο, το οποίο είναι εκεί αφής, μας παρουσιάζει όλες τις διαθέσιμες επιλογές που μπορούμε να επιλέξουμε. Η πρώτη επιλογή είναι τα μηνύματα. Τα μηνύματα αυτά, όπως βλέπετε στην παρένθεση, είναι το mail. Τα μηνύματα mail. Δεξιά είναι τα μηνύματα κειμένου που στέλνουμε μέσω κινητού, οι επαφές μας, περιήγηση, πολυμέσα, ημερολόγιο. Εδώ έχει τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου, της εταιρείας BlackBerry το Messenger, το ρολόι, την κάμερα, το BlackBerry Application World, το YouTube, τις εφαρμογές, την ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, το MySpace μέσω ίντερνετ, το Twitter, το Facebook, όπως και τις κοινωνικές τροφοδεσίες, τις οποίες θα τις αναλύσουμε αργότερα. Στην περιήγηση βλέπουμε εδώ τους σελιδοδείκτες, την αρχική μας σελίδα, όπως και το ιστορικό. Στα πολυμέσα μας δίνει τις επιλογές της μουσικής, του βίντεο, των εικόνων, ηχοκλήσεις, podcast, βιντεοκάμερα, εφαρμογή εγγραφής φωνητικών σημειώσεων, όπως και φωνητικές σημειώσεις. Βλέπουμε εδώ, είμαστε στο μενού της μουσικής, στις κατηγορίες. Από εδώ παίζει το τραγούδι που επιλέγουμε. Εδώ μπορούμε μέσω ίντερνετ να βρούμε και μουσική. Εδώ είναι τα βίντεό μας. Εδώ βλέπουμε ένα προεπιλεγμένο βίντεο του κινητού αυτού. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε στα βίντεο και μέσω ίντερνετ. Εδώ είναι η ήχη κλήσης. Βλέπετε εδώ η προεπιλεγμένη ήχη κλήσης που έχει. Και ερχόμαστε στην επιλογή podcast. Η επιλογή αυτή μας δίνει τη δυνατότητα της περιήγησης και αναζήτησης για την ελεύθερη podcast από κατηγορίες όπως τέχνες, TV, ταινίες, ειδήσεις και πολλά άλλα. Ακόμη, μπορούμε να κάνουμε εγγραφή ή να κατεβάσουμε ή να παίξουμε κάποια podcast απευθείας από την BlackBerry κατευθείαν στο κινητό μας. Μπορούμε επίσης να έχουμε και λήψη ειδοποιήσεων από νέα επεισόδια τα οποία θα είναι διαθέσιμα για να τα κατεβάσουμε. Εδώ βρισκόμαστε στις ρυθμίσεις της βιντεοκάμερας. Παρότι το κινητό αυτό είναι κυρίως για επαγγελματική χρήση, η κάμερα που διαθέτει δεν περνάει καθόλου παρατήρηση. Τη βλέπετε εδώ, στο πάνω δεξί μέρος. Διαθέτει έγχρωμη κάμερα στα 5 MP. Με αυτόματη εστίαση για λήψη εικόνας και βίντεο, ψηφιακό zoom όπως και flash. Βλέπουμε εδώ και τις επιλογές που μας δίνει. Την αλλαγή εφαρμογής, την προβολή εικόνων, το flash όπως προαναφέραμε, την αυτόματη εστίαση, την προσθήκη γεωγραφικών ετικετών, λειτουργίες σκηνής, αρχική οθόνη μέσων, επιλογές, όπου από εδώ μπορούμε να ρυθμίσουμε το ψηφιακό zoom, την ανασκόπηση εικόνας, το μέγεθός της, τα πλήκτρα εφόλειας, στις κοινωνικές τροφοδοσίες. Βλέπουμε εδώ, μας δίνει την επιλογή μέσω ίντερνετ να μπορούμε να προσθέσουμε όλες τις διαθέσιμες επιλογές μέσα σε μία αρχική οθόνη. Με λίγα λόγια, μπορούμε να έχουμε
ως προεπιλογή το Facebook, το Twitter, όπως και άλλες επιλογές, στην επιλογή εφαρμογές μας δίνει τις εξής επιλογές. Το σημειωματάριο, τις εργασίες, την αριθμομηχανή, το Word2Go, C2Go, Slideshow2Go, αποθήκευση κωδικού πρόσβασης, φωνητικών κλήσεων και αρχείων. Μέσω της επιλογής Word2Go βλέπουμε εδώ ότι μπορούμε να περάσουμε όλα τα έγγραφα από τον υπολογιστή μας και στο κινητό. Είτε μέσω της κάρτας μέσων είτε της συσκευής μας. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και για το C2Go και για το Slideshow2Go. Εδώ μπορούμε να έχουμε όλα τα διαθέσιμα αρχεία που υπάρχουν είτε στην κάρτα μας, στη microSD, είτε στη συσκευή του τηλεφώνου μας. Στη διαχείριση συνδέσεων, η οποία είναι και πολύ σημαντική, μας έχει στην πρώτη επιλογή το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Στη δεύτερη επιλογή μας έχει το Wi-Fi, το οποίο το έχουμε ενεργοποιήσει, το Bluetooth. Όπως επίσης τις επιλογές δικτύου κινητής τηλεφωνίας, την εγκατάσταση δικτύου Wi-Fi, τις επιλογές του Bluetooth, όπου εδώ το ενεργοποιούμε και το απενεργοποιούμε. Βλέπουμε εδώ στην εγκατάσταση δικτύου, όπου μας παρουσιάζει όλα τα διαθέσιμα δίκτυα που μπορεί να βρει. Και στις επιλογές του δικτύου μας δείχνει την προεπιλεγμένη επιλογή που έχουμε, τη λειτουργία του δικτύου, που αυτή τη στιγμή είναι σε 3G, όπως και τις υπηρεσίες δεδομένων. Εδώ μπορούμε να δούμε τις επιλογές με τα παιχνίδια, που έχει κάποια προεπιλεγμένα ήδη από μόνο του. Στις κεντρικές μας επιλογές βλέπουμε αρχικά τους ήχους κλήσης. Ήχο κλήση τηλεφώνου, ήχη για το επιλεγμένο προφίλ, για τις επαφές, όπως και διαχείριση προφίλ. Στην πρώτη επιλογή που βλέπουμε, στις κεντρικές ρυθμίσεις του ήχου κλήσης, μπορούμε εδώ να επιλέξουμε τη μουσική που θέλουμε. Παρακάτω την ένταση, την αναπαραγωγή ήχου, τις οπτικές ειδοποιήσεις όπου έχουμε ενεργοποιημένο το LED, τις απτικές ειδοποιήσεις που είναι η δόνηση, είτε δόνηση είτε δόνηση με ηχοκλήσεις. Προχωρώντας λοιπόν στους ήχους για το επιλεγμένο προφίλ, που αυτή τη στιγμή το έχουμε στο κανονικό, βλέπουμε εδώ ότι μας δίνει τη δυνατότητα, σε περίπτωση που μας παίρνει κάποιος άγνωστος αριθμός, με απόκρυψη δηλαδή, να επιλέξουμε τη μουσική που θέλουμε εμείς. Κάποια διαφορετική δηλαδή από αυτήν που θα έχουμε όταν μας παίρνει κάποιος με τον αριθμό του. Από εδώ επιλέγουμε τη μουσική που θέλουμε να ακούγεται όταν έχουμε κάποιο μήνυμα. Είτε email, είτε μηνύματα κειμένου, είτε επίπεδο 1, είτε το PIN. Όπως το ίδιο και στα άμεσα μηνύματα. Είτε του BlackBerry Messenger, είτε ομάδων του BlackBerry Messenger. Εδώ έχουμε τα συμβάντα με τις υπενθυμίσεις, εργασίες, ημερολόγιο και σημάνσεις υπενθύμησης, όπως και άλλες εφαρμογές. Facebook, podcast, κοινωνικές τροφοδοσίες, πρόγραμμα περιήγησης κτλ. Στο από κάτω μενού έχουμε τα δίκτυα και τις συνδέσεις, τα οποία τα αναλύσαμε και προηγουμένως. Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, το δίκτυο Wi-Fi και τις συνδέσεις Bluetooth. Την εμφάνιση, ημερομηνίας και ώρας, προτιμήσεις αρχικής οθόνης, εμφάνιση οθόνης, κατηγοριοποίηση μηνύματος και μήνυμα στην οθόνη όταν είναι κλειδωμένη. Την πληκτρολόγηση και την εισαγωγή, τα πεδία συσκευής, τη διαχείριση κλήσης. Βλέπουμε εδώ όπου μπορούμε να ρυθμίσουμε τις παραμέτρους των γραμμών αυτών. Την ασφάλεια, τη δυνατότητα πρόσβασης, όπως και τις εφαρμογές τρίτων μερών. Βλέπουμε εδώ τις κεντρικές ρυθμίσεις της πληκτρολόγησης και εισαγωγής. Η πρώτη επιλογή που έχουμε είναι η γλώσσα. Η δεύτερη πληκτρολόγηση, όπου εδώ επιλέγουμε το στυλ που θέλουμε. Το πληκτρολόγιο μας, όπου εδώ έχουμε τον ήχο των πλήκτρων, την ταχύτητα πληκτρολόγησης που θέλουμε και το τρέχον κλειδί. Την αντικατάσταση των λέξεων, τον ορθογραφικό μας έλεγχο και το προσαρμοσμένο λεξικό, όπως και την ευαισθησία που θέλουμε να έχει το trackpad, συναλλαγή ήχο και κίνησης. Προχωρώντας, βλέπουμε τα πεδία συσκευής. Εδώ μας δίνει τις πληροφορίες συσκευής και την κατάστασή τους, είτε σήματος, είτε μπαταρίας, είτε μεγέθους αρχείων. Τα πλήκτρα ευκολίας, την αναζήτηση, τις ρυθμίσεις θέσης, τους GPS κυρίως, των χαρτών μέσω ίντερνετ και την αποθήκευση της κάρτας πολυμέσου. Ακόμη έχουμε τη διαχείριση εφαρμογών, όπου εδώ μπορούμε να έχουμε όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές, τις οποίες είτε τις χρησιμοποιούμε είτε όχι, θα μας δείχνει το ποσοστό
χρησιμοποίησή τους, όπως και την αποθήκευση με λίγα λόγια της συνδέσης με άλλους υπολογιστές, τις ρυθμίσεις εκπομπής Κυψέλης. Επιλέγουμε εδώ ποιες γλώσσες θέλουμε να έχουμε κατά κύρια προτίμηση και τις προεπιλεγμένες υπηρεσίες. Παρακάτω έχουμε τον πίνακα δρομολόγησης κεντρικού υπολογιστή. Εδώ δεν έχουμε κάποια καταχώρηση. Έχουμε την επιλογή TCP/IP, όπου εδώ είναι ο ορισμός επιλογών για τη σύνδεση στο ίντερνετ. Ενεργοποιούμε εδώ τις ρυθμίσεις APN. Τοποθετούμε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Εδώ να εξηγήσουμε, για τον κόσμο που δεν ξέρει, ότι το TCP/IP είναι το Transmission Control Program Internet Protocol, το πρόγραμμα ελέγχου μετάδοσης και πρωτόκολλο του ίντερνετ, το οποίο είναι μια συλλογή πρωτοκόλων επικοινωνίας στα οποία βασίζεται το δίκτυο, αλλά και το μεγάλο ποσοστό των εμπορικών δικτύων. Προχωρώντας λοιπόν, βλέπουμε στις επιλογές της ασφάλειας τον κωδικό πρόσβασης, την κρυπτογράφηση, την έξυπνη κάρτα, το τείχος προστασίας. Είναι σημαντικό αυτό, όπου εδώ μπορούμε να επιλέξουμε τις σφραγές που θέλουμε να έχουμε, όπως και τις εξαιρέσεις, είτε σε επαφές, είτε σε συγκεκριμένες διευθύνσεις αριθμών τηλεφώνου ή PIN, τη διαγραφή ασφαλείας, όπως και τις πληροφορίες κατάστασης ασφαλείας. Στις ρυθμίσεις ασφαλείας για προχωρημένους, βλέπουμε τους διακομιστές πιστοποιητικών, όπου εδώ μπορούμε να προσθέσουμε διακοσμιστές και διαχείριση δικτύων, όπως και συνδέσεων. Στα πιστοποιητικά, βλέπουμε εδώ, μας έχει φορτώσει κάποια συγκεκριμένα πιστοποιητικά, τα οποία με το βελάκι αριστερά μας δείχνει ότι είναι διαθέσιμα για να τα χρησιμοποιήσουμε. Από εδώ μπορούμε να διαχειριστούμε δημόσια και ιδιωτικά κλειδιά. Μας δείχνει εδώ την κατάσταση της ανάκλησης, όπως και την κατάσταση της αξιοπιστίας. Ακόμη έχουμε την επιλογή διακριτικά λογισμικού, όπου εδώ προσθέτουμε εξουσιοδότηση για πρόσβαση δικτύου, τους χώρους αποθήκευσης κλειδιών, την εκαθάριση τελικώς το PIN. Έχουμε και το TAP-LED, όπου εδώ κάνουμε αλλαγή των ρυθμίσεων κρυπτογράφησης προγραμμάτων. Εδώ μας δίνει τις επιλογές να επιτρέπεται το SSL, όπως και η μη ασφαλής επαναδιαπραγμάτευση. Στην επιλογή ρυθμίσης του τηλεφώνου μας έχουμε στα αριστερά το λογαριασμό email, την ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, την κοινωνική δικτύωση, το Bluetooth και το Wi-Fi. Στην προσαρμογή έχουμε τις επιλογές των ήχων κλήσεων, ταπεξαρίας, γλωσσών, γραμματοσειράς, ημερομηνία και ώρας, επιλογών, πλήκτρου ευκολίας, προσωπικά στοιχεία, κωδικό πρόσβασης και συγχρονισμό επαφών. Επίσης, μας προσφέρει και κάποιους εκπαιδευτικούς οδηγούς για την καλύτερη εξοικείωση με το κινητό αυτό. Όπως μπορούμε να δούμε, τις επιλογές αυτές μας παρέχει εκτός από τις ρυθμίσεις και εδώ. Εδώ βλέπουμε και το πληκτρολόγιό μας. Στα αριστερά έχουμε εδώ την κλίση. Από εδώ μπορούμε να δούμε όλες τις εξερχόμενες, είτε αναπάντες είτε ληφθείς κλίσεις. Την επιλογή αυτήν εδώ, ακριβώς δεξιά, μας δίνει εδώ τη δυνατότητα της αλλαγής εφαρμογής, το άνοιγμα της περιοχής, όπως και τις επιλογές για ενιαία αναζήτηση, ρυθμίσεις ταπεξαρίας, σειρών εικονιδίων, φάκελο λήψεων κτλ. Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε, το πληκτρολόγιο το κεντρικό είναι όπως του υπολογιστή. Η συσκευή μας διαθέτει επίσης ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο, υποστηρίζει hands-free και Bluetooth headset, όπως hands-free speakerphone. Η τροφοδοσία του είναι με μπαταρία επαναφορτιζόμενη, λιθίου, ο χρόνος ομιλίας είναι έως 6 ώρες για 2 GB και έως 6 ώρες για 3 GB. Ο χρόνος αναμονής είναι έως 528 ώρες για 2 GB και έως 408 ώρες για 3 GB. Η μνήμη ROM που διαθέτει είναι στα 256 MB, ενώ στα 512 MB είναι η RAM. Οι υποδοχές επέκτασης, τις οποίες υποστηρίζει, είναι η microSD όπως και η microSDHC, οι οποίες μπαίνουν στην πίσω πλευρά του κινητού, πίσω από την μπαταρία. Το κινητό αυτό είναι ιδανικό για επαγγελματίες με Wi-Fi, QWERTY πληκτρολόγιο και email σε πραγματικό χρόνο. Ένα ακόμα review του Athens Technologies έφτασε στο τέλος. Ελπίζουμε να σας καλύψαμε σε όλους τους τομείς για τη χρήση της συσκευής αυτής.
Για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email του Athens Technologies για περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστούμε πολύ.